Το γαλλικό Open είναι κατά τα φαινόμενα η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τον Novak Djokovic. Αν και ακόμα τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο αναφορικά με τα πρωτόκολλα υγείας, κάποιοι πιστεύουν ότι ο Σέρβος μετά την απέλασή του από την Αυστραλία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόβλημα και στη Γαλλία, μιας και η χώρα πρόσφατα πέρασε ένα νέο νόμο πολύ σκληρό για τους ανεμβολίαστους, καθώς δεν τους επιτρέπει να μπουν σε πολλούς δημόσιους χώρους ούτε καν με τεστ. Αν και οι κανόνες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού Ροξάνα Μαρατσινεάνου είχε δηλώσει νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ειδικό πρωτόκολλο για τους μη εμβολιασμένους παίκτες. Υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλονται για μεγάλα γεγονότα από τις αρμόδιες ομοσπονδίες που θα επέτρεπαν σε κάποιον όπως ο Novak Djokovic να εισέλθει στη χώρα, είπε η Υπουργός Αθλητισμού. Σήμερα στη Γαλλία δεν έχουμε τους ίδιους κανονισμούς με την Αυστραλία για την είσοδο, είτε για αθλητές είτε για πολίτες από άλλες χώρες.